Μέσα στην εβδομάδα βγαίνει στον αέρα η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις μελέτες αναβάθμισης και προστασίας του λιμανιού του Ρεθύμνου, οι οποίες αποτελούν το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για να ανοίξει ο δρόμος για την κρουαζιέρα στο Ρέθυμνο. Είμαστε έτοιμοι αυτή τη βδομάδα, πάμε για δημοπράτηση των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν, να θυμίσουμε, από την περιφέρεια Κρήτης με 900.000 ευρώ και αφορούν τα δύο έργα που έχουμε για το εμπορικό λιμάνι, την προστασία και βελτίωση των εγκαταστάσεων του προσύνεμου μόλου και την δημιουργία νέας προβλήτας για τα κρουαζιερόπλια. Οι μελέτες αυτές που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης βρίσκονται στο τελικό στάδιο για να μπει επιτέλους ο θεμέλιος λίθος για ένα μεγάλο έργο για ολόκληρο τον νομό Ρεθύμνου. Αυτές οι μελέτες είναι έτοιμες, βγαίνουν για δημοπράτηση αυτή τη βδομάδα και την Πέμπτη στέλνονται στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γιατί ο διαγωνισμός μας είναι διεθνής. Άρα λοιπόν αυτή τη βδομάδα τελειώνει αυτό το θέμα, βγαίνουμε στη διεθνή διαγωνισμό και σε 2 μήνες περίπου θα ξέρουμε και τον ανάδοχο και το ενδιαφέρον που θα υπάρχει για αυτές τις μελέτες. Η υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο θα στοιχίσει 80 εκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει μια νέα όθηση στην τουριστική ανάπτυξη του Ρεθύμνου, το οποίο θα βάλει μάλιστα δυναμικά τον νόμο στο χάρτη της κρουαζιέρας. Όταν προχωράνε με κάποιους ρυθμούς που δεν τους ελέγχουμε εμείς. Εμείς υπολοιπόμαστε, ας πούμε, σε έργα υποδομής. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια, το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Ρεθύμνης έχει προσανατολιστεί, με τη βοήθεια βεβαίως και της περιφέρειας, έχουμε προσανατολιστεί στο να δημιουργήσουμε έργα υποδομής τέτοια που να καλύψουν αυτό που λέμε κρουαζιέρα. Άρα, λοιπόν, οποιαδήποτε ενστάσεις, αμφιβολίες, προβληματισμοί υπάρχουν για το λιμάνι του Ρεθύμνου, μετά από τη δημιουργία αυτής της προβλήτας που θα είναι ειδικοί, εξειδικευμένοι για την κρουαζιερόπλια και θα μπορούμε να δεχτούμε μέχρι κρουαζιερόπλια με 296 μέτρα, νομίζω ότι άρονται όλες αυτές οι επιφυλάξεις και πλέον ένα σοβαρό έργο υποδομής δημιουργείται στην πόλη μας για να αναπτύξουμε την κρουαζιέρα όπως και επιθυμούμε και έχουμε στοχεύσει και σχεδιάζουμε τόσα χρόνια.